1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ξανά πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια στο web radio TV της Νέας Μύρνης, nstv.gr/radiostring, και συνεχίζουμε το σημερινό δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, 15 Δεκεμβρίου του 2015, με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτό που ήταν στο πρώτο τμήμα, που είχε να κάνει με την περιήγηση της ιστορίας μικρών και σημαντικών φυτών. Και αλλάζουμε λίγο ρότα για να γνωρίσουμε, να φέρουμε στη μνήμη μας όσους μπορεί να τον ξέρουν ήδη, και να ξαναμπούμε μέσα στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, έχοντας υπόψη μας την δυσχερή αυτή τροπή που παίρνει η καθημερινότητα στη ζωή των Ελλήνων, ύστερα από όλα αυτά τα απανωτά μνημόνια που έχει δεχτεί η χώρα από το 2009. Αλλά παράλληλα, για να αναλογιστούμε και πόσο πολύ συνυπεύθυνοι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας σε σχέση με το πώς συμβαίνουν πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία τελικά γινόμαστε οι αποδέκτες ως μορφή βίου πια. Ο Ευάγγελος Λεμπέσης γεννήθηκε στο Μύτικα της Χαλκίδας το 1904 και πέθανε στην Αθήνα στις 16 Μαΐου του 1968. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πέρασε κατά κάποιο τρόπο στο περιθώριο. Δεν είναι ευρύτερα γνωστός. Δεν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο κόσμος μαζί του. Και το εξέχον του θέματος αυτού είναι διότι η ιδιοσυγκρασία του και η αρτιότητά του ως προς το να τηρεί τις αξίες του ήταν τέτοιες που δεν ήταν αρεστός σε πάρα πολλούς και από πολλές και διαφορετικές μεριές, διότι έλεγε το αυτονόητο, δεν κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό του και εντρυφούσε πολύ πολύ διεισδυτικά μέσα σε πράγματα και γεγονότα τα οποία προέλεγαν ή διέγραφαν την παρούσα και τη μελλοντική ζωή αυτής της χώρας. Αυτή είναι και η αιτία που είπα να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω μία σειρά εκπομπών που θα αναφέρονται στον ίδιο και με ένα συγκεκριμένο έργο του, να σας βάλω σε μία διαδικασία να το ψάξετε λίγο παραπάνω, να ξανασκεφτείτε πώς είναι η κοινωνία μας τελικά, και να σκεφτούμε βεβαίως ότι ο ίδιος το έργο αυτό το έχει δημοσιεύσει στην νομική εφημερίδα το 1941. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα χρόνια μετά από την δημοσίευσή του αυτή μπορεί να έχει τόσο πολύ ισχυρές βάσεις για να δείχνει ότι και ο γυαλός είναι στραβός και στραβά αρμενίζουμε, έτσι αιμονικά θα έλεγε κανείς. Να σας διαβάσω λοιπόν κάποια πράγματα που βρήκα εδώ. Αρκετές δεκαετίες μετά το θάνατό του, ο Ευάγγελος Λεμπέσης εξακολουθεί να αποτελεί
προσωπικότητα που συγκεντρώνει την βαθύτατη εκτίμηση και θαυμασμό των μεγαλύτερων σε ηλικία, χωρίς πάρα αυτά να πάβει να εκπλήσει, να εντυπωσιάζει και να συναρπάσει τους νεότερους ανθρώπους που έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στο έργο του. Το κοφτερό, ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα του, η ικανότατη πένα του και ο αμήλικτος λόγος του που προκαλούσαν σχόλια και αναταραχή στην εποχή της ακμής του, παρέδωσαν έργα που σήμερα είναι επίκαιρα περισσότερο από ποτέ, καθώς προσδιορίζουν και εικονογραφούν την εποχή μας, ταραγμένη, προβληματισμένη, ίσως και παραπέουσα, απαράλλαχτη με την τότε. Ο Ευάγγελος Λεμπέσης χάρισε στην επιστήμη και την διανόηση απαράμιλης αξίας βαθύτατης ανάλυσης και μοναδικής οξύμιας έργα, με κυρίαρχη ίσως την συνείδηση και την εκτίμηση των αναγνωστών του για την μελέτη του, που τυπλοφορείται με τον εξής τρόπο: η επαναστατική μάζα και η τεραστία σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο. Λόγω της εύστοχης επιλογής και της εκπληκτικής ανάλυσης του θέματος, συμπληρωμένη από την εισάξια απάντησή του σε ποικίλα σχόλια γύρω από αυτήν με τον τίτλο «De imbecilitate», που όμως συντροφεύει εισάξια ή όπως ο ίδιος πίστευε υπερβαίνει κατά πολύ πλήθος άλλων βιβλίων, μελετών, αρθρογραφίες και άλλα που θα επιχειρήσουμε εδώ μέσα σε μία αναφορά και παρουσίαση αυτής της πολύπλευρης και ξεχωριστής προσωπικότητας, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι και αναμφίβολα δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στους στόχους μίας και μόνο αναφοράς, παρά μόνο αν μπείτε στη διαδικασία να αναζητήσετε τα έργα του και να εντρυφήσετε εσείς οι ίδιοι μέσα στο σκεπτικό του από τις εργασίες που έχει κάνει ο ίδιος. Έτσι, σε γενικότερες αναφορές θα σας πω μόνο μέσα σε μια διαδικασία έτσι συνοπτική, συμπληρώνοντας το βιογραφικό του, σχετικά με το τι έκανε, και θα βοηθήσει αυτό το πράγμα να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιος ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάω, και να ακούσουμε γραπτό του λόγο. «Περατώσας τας εν Αθήνες γυμνασιακάς μου σπουδάς, μετέβην το 1920 εις Γερμανίαν ένθα ενεγράφην εις το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Εσπούδασα επί δεκαετίαν πολιτικάς, οικονομικάς και κοινωνικάς επιστήμας, επί 6.5 έτη εν Γερμανία, επί 2 έτη εν Παρισίς και επί 1.5 έτος εν Ιταλία. Κύριος κλάδος εις ον εισχολήθην, εις τας πανεπιστημιακάς μου σπουδάς και επί του οποίου έγραψα την διδακτορική μου διατριβήν γενωμένη δεκτήν υπό του καθηγητού μου Φραντς Όπενχάιμερ, είναι η κοινωνιολογία. Ελλειπές σπουδέ, εις τας οποίες επεδόθη, ήσαν πλην της κοινωνιολογίας, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η πολιτική οικονομία, η δημοσιονομία, εαρχέ δημοσίου δικαίου, συνταγματικών δίκαιων, διοικητικών δίκαιων, διεθνές δίκαιων, ανθρωπολογία και εθνολογία, κοινωνική πολιτική, αγροτική οικονομία και αγροτική πολιτική, επιστημονική δημοσιογραφία. Επιπροσθέτως, εισχολήθην εξιδίας προαιρέσεως με την ιστορία της τέχνης, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ποίηση και κριτική και με την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία. Επίσης, και έκτιμε τον πανεπιστημιακό
των πανεπιστημιακών δίπλωμα των πολιτικών και οικονομικών επιστημών. Έτσι, να αναφέρουμε μερικές από τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησε. Στο Πανεπιστήμιο, ως καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πάντιο, Σχολή Πολιτικών Επιστημών το 1931, Σχολή Επαγγελματικού Προσανατολισμού το 1955, Διευθυντής Τύπου και Ραδιοφωνίας Σταθμού Αθηνών από το 1946 έως το 1947, Σχολιαστής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών το 1948, στην διοίκηση Διευθυντής Υπηρεσίας Μελετών της Αγροτικής Τράπεζας από το 1938 έως το 1958, Διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως στη Γενική Διεύθυνση Τύπου από το 1954 έως το 1956 και στον τύπο Αρθρογράφος του Οικονομικού Ταχυδρόμου το 1931 έως το 1935. Διευθυντής Σύνταξης Περιοδικού Εργασία το 1938 κλπ. Κάποιες από τις φράσεις που έχει πει ο ίδιος ως απόψεις του με την ευφυΐ αυτή δική του προσωπική λειτουργία ως τρόπο σκέψης είναι και οι ακόλουθες. Οι άνθρωποι δεν διαιρούνται σε ποιητές και μη ποιητές. Οι άνθρωποι δεν διαιρούνται σε ποιητές και μη ποιητές, παρά σε ανθρώπους που έζησαν και σε ανθρώπους που δεν έζησαν. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το ρολόι. Θέλω να έχω το αίσθημα της ελευθερίας. Κάθε περιορισμός που παίρνω είναι ισάξιος με το θάνατο. Οι συνάδελφοί μου, καλά και χρυσά παιδιά, θέλουν την επιστήμη μας για καριέρα. Εγώ την θέλω για να κάνω πόλεμο. Δύο πράγματα με μαγεύουν εκτός από τις γυναίκες. Ο πόλεμος και το δάκρυ εκείνων που κάτι ποθούν και δεν το έχουν. Ω, πώς κλαίω κι εγώ μαζί τους. Γυναίκες, πλάσματα καλά και ωραία, πρέπει να τας αγαπώμεν και να τας φυλάτωμεν ως τα δέντρα. Έτσι σαν ένα εισαγωγικό πριν να περάσουμε στο έργο του, το οποίο βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Ελπίζω να μην σας κουράσει αυτό. Θα ξεκινήσω από την εισαγωγή. Καταρχάς, κάπως ασαφώς, σαφέστερον έπειτα κατά την μελέτη του μαρξισμού, ορίμασε στη συνείδησή μου η ιδέα ότι πολλά κοινωνικά φαινόμενα εκφεύγουν φαινομενικώς του επιστημονικού ορθολογισμού ως απεδεικνύεται τόσο εκ των εσωτερικών αντιφάσεων των ρασιοναλιστικών συστημάτων και του μαρξισμού ειδικότερων, όσον και εκ των αδυναμιών αυτών προσκάλυψη της συνολικής πραγματικότητος. Η ασυζήτητος θεωρητική επιβολή του μαρξισμού ως κατά την ένδοξον περίοδο της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, ζώντος ακόμα και του Έγγελς, είχε κλονιστεί εκ βάθρων εις την εποχή μας. Εμείς εγεννήθημεν εις εποχήν πλήρους συζητήσεως και πλήρους κριτικής των μαρξιστικών δογμάτων, αλλά και προ του Μεγάλου Πολέμου σοβαρά ρήγματα είχαν επέλθει εις το θεωρητικό μαρξιστικό οικοδόμημα τόσο εκ μέρους των μη μαρξιστών θεωρητικών Σορέλ, Σομπάρτ, Οπενχάιμερ, όσο και εκ μέρους των μαρξιστών Τιούτων, Μπερνστάιν, Κάνοου, Ντεμάν, Λόρια, Λένιν. Ο αγών περί την ορθοδοξίαν ενός δόγματος μεταξύ των ορθοδόξων και μη ορθοδόξων θεωρητικών
αποτελεί πάντοτε τυπικών φαινόμενων αποσυνθέσεως, επαναλαμβανόμενων αίποτε στην ιστορία του πνεύματος ο Σάκης μία θεωρία κλονιστή. Ο ενιαίος μαρξισμός διαιρέθη εις δύο κατευθύνσεις, την ορθόδοξον και την επαναστατικήν, εις εκατέρας των οποίων εκάτερα τα μαρξιστικά δόγματα, δηλαδή ο μαρξισμός εν συνόλο, συνετέθησαν υπό διαλυτικήν κριτικήν. Η θεωρητική ανεπάρκεια του μαρξισμού διαπιστωθήσα υπό των μη μαρξιστικών θεωρητικών πολύ πρώτου Μεγάλου Πολέμου, εξεδηλώθη ακριβώς στην διάσπαση και των εμφύλιων πόλεμο μεταξύ των μαρξιστικών παρατάξεων. Ο θεωρητικός αυθαίρετος συνδυασμός ετερογενών και αντιφατικών στοιχείων υπό των ιδρυτών του μαρξισμού, ορμωμένων είτε εκ της καλής πίστεως είτε εκ δημαγωγικής σκοπιμότητος, οδήγησε στην ανασύνθεση της θεωρίας υπό αυτών τούτων των μαρξιστικών θεωρητικών. Ο ιστορικός υλισμός, η θεωρία περί υπεραξίας, η περί συγκεντρώσεως του κεφαλαίου, περί εξαθλιώσεως, περί κρίσεως και υπεριαλισμού υπέστησαν κριτική και αναθεώρηση υπ' αυτών των μαρξιστικών θεωρητικών, η δε πολιτική πρακτική, ιδίως υπό την επαναστατική μορφή, παρουσίασε νέα φαινόμενα τα οποία επαληθεύθησαν και εγωνιμοποίησαν τας μη μαρξιστικά θεωρίες. Ειδικότερον, ως προς την σημασία του οικοδομικού παράγοντος και του ιστορικού υλισμού, η αμφιβολία και η κριτική είχαν αρχίσει προ του πρώτου Μεγάλου Πολέμου εκ των κόλπων των θεωρητικών του προλετάριου, η δε ψυχική πίεση σε αυτών εκ των αναγκαστικών μαρξιστικών ρασιοναλιστικών σχημάτων εξεδηλώθη στην στροφή προς τους μη ρασιοναλιστικούς παράγοντας, προς τον ψυχισμό, προς την θεωρία της βίας, προς τον επαναστατισμό και προς τον μυστικισμό. Υπό τα συνθήκες ταύτας, ο μυστικισμός και τα άλογα στοιχεία του ανθρώπου εκβληθέντα δια του ρασιοναλισμού, ορθώς μεν εκ της επιστημονικής μεθόδου, εσφαλμένος όμως και εκ του επιστημονικού υλικού και κατακολουθίαν εκ της ζωής ή της επιτέλους αποτελεί το αντικείμενο της επιστήμης και η εν συνεχεία θεολοδός εισελάσσαντα στα εδάφη της θεωρίας προκάλεσαν δεινών αυτήν κλονισμών, εξυκνούμενων μέχρι του κινδύνου της πλήρους χρεοκοπίας και επιστημονικής μεθόδου. Τα άλογα στοιχεία εφάνισαν ασυμβίβαστα προς πάσαν επιστημονικήν μέθοδον και ανυπότακτα εις πάσαν επιστημονικήν σύλληψην. Η μόνη περίπτωση συνεπώς ουχή μόνο διασώσεως της επιστήμης, διότι τούτο δεν δύναται να είναι αυτός σκοπός, είναι ζημία της αληθείας, αλλά και ακριβώς διαγνώσεως και επιστημονικής τοποθετήσεως των άλογων στοιχείων ή το η εξύψωση αυτών εις επιστημονικά αντικείμενα και η δυνατότητα επιστημονικής ρασιοναλιστικής μεθόδου και ως προς τα άλογα στοιχεία του ανθρώπου. Υπήρχε τι αυτή η δυνατότητα? Ή το δυνατόν τα άλογα στοιχεία να ταξινομηθούν και να εξηγηθούν δια του ορθολογισμού χωρίς ταύτα να στρεβλωθούν και να μεταβληθούν εις αυθαίρετα επιστημονικά πλάσματα, ή αντιθέτως ο ορθολογισμός να μείνει κατ' επίφαση μεν ορθολογισμός, πράγματι όμως να μεταβληθεί εις μεταφυσικήν, όπως ήδη εις τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστάς είχε μεταβληθεί, ιδού το μέγα πρόβλημα εκ της λύσεως του οποίου εξερτάται όχι μόνο αυτή η διάσωση του ορθολογισμού εν τη επιστήμη, δηλαδή η διάσωση αυτής ταύτης της επιστήμης και ειδικότερα της κοινωνιολογικής, αλλά πολύ περισσότερο η εμπέδωση πνευματικής τάξεως, διότι διατά των πυλών και των παραθύρων εισελάσσαντα άλογα στοιχεία έφερον με θεαυτόν ως επιπλέοντας πνευματικούς φελούς οδηγούς θεωρητικούς πλήρους ασυναρτήτους, αλ ουχή ή τον εν ονόματι αυτών διεκδικούντας την αλήθεια παρά των δυστυχών καθιερωμένων επιστημόνων ή την άπειρη θεολών
και αλογιστιών, αλλά και άγονοι και αβοήθητοι κατελήφθησαν υπό πανικού, αφήσαντε στο πεδίο ελεύθερον εις πάντα περί των αλόγων στοιχείων φλιναφούντα, ανίκανο να εννοήσει και να χειριστεί και τα λογικά. Στο ερώτημα τούτο μία υπάρχει απάντηση. Εκ του διλήμματος τούτου μία συνάγεται και να δύναται να υπάρξει διέξοδος η αναγνώρισης, αναγνώρισης υπό την κυριολεξία αυτής της έννοιας μίας ενιαίας ηθινούσης αρχής και ακόμη καλύτερον ενός και μόνου νόμου έροντος πάντα φιλοσοφικών διεισμών και διέποντος τόσον τα άλογα όσον και τα λογικά στοιχεία του ανθρώπου τόσον των ψυχικών όσο και των λογικών αυτών μηχανισμού. Η αρχή ή ο νόμος ούτως λέγομεν ότι θα ανεγνωρίζετο διότι κατά τα κρατούντα εις τας φυσικάς επιστήμας δεν θα εφευρίσκετο αλλά θα προϋπήρχε και θα ίσχυε ανεξαρτήτως της βουλήσεως των ανθρώπων ως κινητική αρχή των κοινωνικών σχηματισμών πριν οι άνθρωποι λάβουν γνώση αυτού. Το νόμον τούτο, κατά πολύ σημαντικότερο μιας απλής ηθινούσης αρχής δια την κοινωνιολογική επιστήμη, διότι ούτως επέχει ισχύν φυσικού νόμου, αποτελεί δε πράγματι προέκταση της φύσεως και ειδική εμφάνιση τη εν τη κοινωνία δράσεως της φυσικής νομοτελείας. Ανεγνώρισε και διετύπωσε εις νόμων της φυσικής ετερογένειας των κοινωνικών ομάδων ο Λουδοβίκος ο Κούμπλοβιτς. Της κοινωνιολογίας του Κούμπλοβιτς ειδική εφαρμογή αποτελεί η ένθα ακολουθημένη μέθοδος δια πρώτη φορά εφαρμοζομένη εις το θέμα της επαναστατικής μάζης, θέμα του οποίου η φύση περισσότερων ίσως παντός άλλου ενδείχνεται να θέσει εις αληθήν δοκιμασία την κοινωνιολογική επιστήμη, δεδομένου ότι στην επαναστατική μάζαν συναντώνται όλα τα άλογα στοιχεία του κοινωνικού βίου, τα οποία άνευ της πραγματικής δυνατότητας της ορθολογικής τακτοποίησεώς των και συναρτήσεώς των προς την αορθολογικών κανόνα νόμων, θα απέβαινε όχι μόνο επιστημονικώς ασύλληπτα στοιχεία πνευματικής συγχύσεως, αλλά θα ήγουν ούτως εις την τοποθέτηση της κοινωνιολογίας καθόλου ως επιστήμης δεοντολογικής, ανατρέποντα πάσαν αυτής ως οντολογικής επιστήμης αξίωσιν. Και τι πλέον ως επιστήμης ου μόνον οντολογικής, αλλά και εδραζομένης επί της φυσικής νομοτελείας όσων ουδεμία άλλη των κοινωνικών επιστημών. Η οδός την οποία ακολούθησα εις πορείαν μίας εικοσαετίας ευρεθείς εξ αρχής εντός του πνευματικού κυκαιώνος της πρώτης μεταπολεμικής Ευρώπης και δι' εν Γερμανία, δια να καταλήξω εις πλήρην πλέον πεποίθησιν επί την κοινωνιολογίαν ως επιστήμην οντολογικήν διεπομένην υπό φυσικής νομοτελείας και εις την παρούσαν αντιμετώπιση του φαινομένου της επαναστατικής μάζης, υπήρξε οδός πλήρης αγώνων αλλά και ευεργετικών σταθμών. Σοπενχάουερ, Νίτσε, Μάρξ, Σόμπαρτ, Οπενχάιμερ, Άλφρεντ, Άντλερ, Γκούμπλοβιτς. Είναι η σειρά των φιλοσόφων και των κοινωνιολόγων της νεότητός μου, των οποίων ευτύχησα να υπάρξω μαθητής και των οποίων την διδασκαλία ουδέποτε έχασα από τον οφθαλμόν, ενώ συγχρόνως τόσοι άλλοι Γερμανοί θεωρητικοί, όπως ιδίως ο Τόενενις και ο Μάρξ Βέμπερ, πολλά προσέφεραν στην κοινωνιολογική επιστήμη, χωρίς όμως να επιτύχουν ό,τι είναι το κύριο κοινωνιολογικό πρόβλημα. Του τέστην, η τοποθέτηση της κοινωνιολογίας ως επιστήμης επί ασαλεύτων βάσεων, δηλαδή επί της βάσεως της φυσικής νομοτελείας, έργων αποκλειστικός του Λουδοβίκου Γκούμπλοβιτς. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εσωτερική εξέλιξη του Γκούμπλοβιτς μέχρι ότου φτάσει στην διατύπωση του συστήματός του, διότι το σύστημα τούτο εμφανίζεται από ακρεφνές επιστημονικό ένδυμα και παραλείπει τόσον τας αυτοβιογραφικά σημειώσεις όσον και την παρά της Γερμανής πατροπαράδοτων φιλοσοφικήν ή γνωσιολογικήν εισαγωγήν. Αλλά ο αγών κατά του γαλλικού ρασιοναλισμού, συνεχιζόντων
συνεχίζοντας την επιρροή του και επί του Καντ, έγινε υπό τον υποφαινόμενο γνωστός εν τη γερμανική φιλοσοφία δια του Σοπενχάουερ εις το έργο του «Über der Willen in der Natur» και αργότερα εις το κυρίως σύγγραμμά του «Die Welt als Wille und Vorstellung». Η επιρροή της διδασκαλίας του Σοπενχάουερ περί της θελήσεως της ζωής «Wille zum Leben» ως τυφλής φυσικής δυνάμεως ιδία νομοτελείας ουχή απλώς επιδρώσεις αλλά και επιβαλωμένης επί της ανθρώπινης διανοίας εκλώνησε δια πρώτην φοράν εις την συνείδησή μου την λατρεία του ουράτιο εις ίντινον ήχον είχεν αναγνωριστεί απόλυτος παντοδυναμία και επί του κοινωνικού βίου και επί των κοινωνικών συστημάτων ως δεικνύει ο γαλλικός διαφωτισμός και ρασιοναλισμός. Η σημασία λοιπόν της τροφής ταύτης υπήρξε και δια την κοινωνιολογία μεγίστη, μολονότι τούτο κείται από πάσης προθέσεως του Σοπενχάουερ. Ο πεσιμισμός του μεγάλου φιλοσόφου, ζήτημα καθαρός φιλοσοφικών και αξιολογικών, κατ' ουδέν μειώνει την έμεσον αυτήν υπηρεσία του προς την κοινωνιολογία ως επιστήμην οντολογική, αλλά αντιθέτως χρησιμεύει ως φωτοσκίασης ακόμη και περισσότερων προς αποσαφήνισης της περί της θελήσεως της ζωής θεωρίας του. Ότι ο Σοπενχάουερ υπήρξε ο πρόδρομος του Ντάρβιν εις το σημείο τούτο ασχέτως του ορθού επί των μέρους θεωριών του τελευταίου τούτου επιστήμονος, δηλαδή ασκήσαντος μεγίστην επιρροή επί των κοινωνικών επιστήμων, δεν είναι τυχαίον. Όμως, ότι παρεμπόδιζε τον Σοπενχάουερ λόγω της αρνήσεως της ζωής εις ίν κατέληγε να επεκταθεί περισσότερον εις φαινόμενα του ανθρωπίνου βίου και να προσφέρει ίσως μεγαλύτερας εμέσους ή αμέσους υπηρεσίας προς την κοινωνιολογία, τούτο εξέλιπε ριζικός παρά το μαθητή του Νίτσε, του οποίου η στάση απέναντι στη ζωή υπήρξε άκρος αντίστροφος ή τη απολύτως καταφατική. Εις τον Νίτσε λοιπόν οφείλεται όχι μόνο η αυστηρά ενοιολογική σύλληψη του θεμελιώδους κοινωνιολογικού προβλήματος υπερκοινωνική προσωπικότης και κοινωνική αγέλη ή άτομων και κοινωνία, τιθεμένου όμως επί της βάσεως μη ρασιοναλιστικής, αλλά έτι περισσότερον η τεραστία συμβολή του εις την κοινωνιολογική περί ιδεολογιών θεωρίαν δια της θεωρίας του περί της ανατροπής των αξιών ή της συσύλληψης του ψυχολογικού κόσμου των κυριαρχούντων και κυριαρχουμένων ως σαφώς αντιθέτων και φυσικοψυχολογικώς προσδιοριζομένων κατηγοριών δια την αντίστροφον της μαρξιστικής αξιολογίαν. Η τελευταία αυτή θεωρία υπήρξε έναν αμφιβόλως σημαντικότατη έμεσος συμβολή στην κοινωνιολογία διότι συνεπλήρωσε την ιδεολογία δια της αντιθέτου μαρξιστικής αξιολογίας και διήνυξε ευρύς ορίζοντας εις την φυσικοεπιστημονική κατανόηση της κατηγορίας των εκάστοτε κυριάρχων των οποίων την ύπαρξη προσεπάθη μέχρι τότε να δικαιολογήσει ο κλασικός οικονομισμός δια του αυτού χονδροειδούς και κενού εμπειρισμού ως και ο μαρξικός οικονομισμός προσεπάθη να δικαιολογήσει αξιολογικώς την κοινωνική τάξη των κυριαρχουμένων. Δεν γνωρίζομαι και πάλι αν και ο Νίτσε έσχεν επίδραση επί του Γκούμπλοβιτς. Αναφέρω ένθα τον Σοπενχάουερ και τον Νίτσε για να δείξω τον δρόμο ότι οδήγησε των υποφαινόμενων προσωπικών εις τον Γκούμπλοβιτς μέσω τριών ακόμη σταθμών, του Μάρξ, του Σόμπαρτ και του Οπενχάιμερ. Και οι τρεις ούτη θεωρητικοί, καθαροί κοινωνιολογικοί, ιδία δε οι πρώτοι δύο, διακόπτουν την γραμμή Σοπενάουερ Νίτσε και αφίστανται της φυσικοεπιστημονικής θεμελιώσεως της κοινωνιολογίας, εις την οποία οδήγει εν τη κοινωνιολογία η κατεύθυνση των δύο πρώτων φιλοσόφων. Επί του βασικού τούτου προβλήματος της φυσικοκοινωνικής νομοτελείας οι τρεις ούτοι κοινωνιολόγοι είναι μάλιστα απολύτως αντίθετοι. Ο Μάρξ εμφανίζεται ακριβώς
Ο Μάρξ εμφανίζεται ακριβώς αμφισβητών ριζικός στην ύπαρξη φυσικών νόμων εν την κοινωνία και όλος ιδιαιτέρως νόμων εδραζομένης επί της φυσικής και κατακολουθίαν ακαταλήτου κοινωνικής ανισότητος, πυρόμενος όλος αντιθέτως να αποδείξει ότι ο νόμος της ανισότητος είναι νόμος ιστορικός και καταργήσιμος. Επίσης, εις τα σπηγάς του, ο Μάρξ ουδεμίαν έχει σχέση προς τους ως άνω δύο φιλοσόφους, αλλά αντιθέτως, έστω και κατά τεινά κοσμοϊστορική διαστροφή, αναχωρεί φιλοσοφικός μεν από του Χέγγελ, οικονομικός δε από του Ρικάρντο, ήτι από του κλασικού οικονομισμού, ως προς τη μέθοδό του δεν εμφανίζεται ως γνήσιος εκπρόσωπος του Ιουδαϊκού ρασιοναλισμού. Ο Σόμπαρτ αποτελεί πολυσύνθετον ιδιοσυγκρασία της οποίας η εξέλιξη υπήρξε πολυκύμαντος. Υπήρξε εις διάφορα στάδια της εργασίας του μαρξιστής, αντιμαρξιστής, ιδεαλιστής, σοσιαλιστής, ιδίας μορφής, τελευταίος δε προσήγησε και εις τα ιδέας του Σπέγκλερ, του οποίου εν πολύ ίσως υπήρξε και ο πρόδρομος. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο έργο του, «Der moderne capitalismus», είναι θεμελιωμένο σαφώς επί ιδεαλιστικής βάσεως, όπερ όμως δεν εμπόδισε αυτόν να γράψει το βιβλίο του «Der proletariatische Sozialismus», επί βάσεως ψυχολογικής. Τέλος, ο Φραντς Όπενχάιμερ, μαθητής του Γκούμπλοβιτς αλλά και του Μάρξ και του Ντίρινγκ, αναμφιβόλως ο σημαντικότερος των Ευρωπαίων κοινωνιολόγων, του οποίου την επιρροή εδέχθη βαθύτερα, διότι υπήρξε ο διαζώσης δάσκαλός μου, πνεύμα σπάνιας διάβγειας και λογικής δυνάμεως, ατυχώς όμως και ιδρυτής ιδίας οικονομικής θεωρίας, ενώ αφενός εσυστηματοποίησε όσο ουδής άλλο στην κοινωνιολογική επιστήμη, θέσας αυτήν επί εδραίων επιστημονικών βάσεων δια της χρησιμοποίησεως ιδίως των δεδομένων της ψυχολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας και δια της συστηματικοποιήσεως των επιμέρων συμβουλών και άλλων κοινωνιολογιών, έμεινε εν τούτης μέχρι τέλους κειμενόμενος μεταξύ της φυσικής νομοτέλειας και του βολουνταρισμού και έδωκεν εις το σύστημα τούτων έντονον την διοντολογική χρειάν εις βαθμόν ώστε μαθητής όν του Γκούμπλοβιτς να εμφανίζει κατά τούτο σοβαράν και έναντι του διδασκάλου του ακόμη επιστονδρόμησιν. Ούτω συνέβη εις τον υποφαινόμενο εκ της πρώτης όψεως παράδοξον γεγονός ότι αντί να άχθει δια του Γκούμπλοβιτς εις τον Οπενχάιμερ από τον προγενέστερον εις τον μεταγενέστερον, αντιθέτως ήχθη δια του Οπενχάιμερ εις τον Γκούμπλοβιτς από τον μεταγενέστερον εις τον προγενέστερον. Με τον Γκούμπλοβιτς όμως, μετά από μέγα μέρος και με τον Οπενχάιμερ, συνεχίζεται εις την κοινωνιολογία η δια του Μάρξ και του Σόμπαρτ διακοπής αγραμμή από τον δύο αρχικώς αναφερθέντων φιλοσόφων. Εν τούτης, παρά τας εξαιρέσεις του Μάρξ και του Σόμπαρτ, δια την προσωπική μου εξέλιξη, σημεία κοινά και των δύο τούτων μετά των άλλων υπάρχουν θεμελιώδη, όπως λόγου χάρη η θεωρία περί των ετερογενών και ανίσων κοινωνικών ομάδων, ασχέτως της ενίας, είναι έκαστος προσδίδει εις αυτήν φυσικοεπιστημονικήν, ψυχολογικήν, ιστορικο-οικονομικήν ή κοινωνιολογικήν και της πάλης μεταξύ αυτών, ήτι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρ του κοινωνιακού βίου και οι τούτων διέποντες νόμοι και οι ανταγωνιζόμενοι κοινωνικοί σχηματισμοί εκ των θεμελιωμένων θεωρίε και αξιολογία κλπ. Κλπ. Μέγιστη συμβολή ιδία εις το θέμα της επαναστατικής μάζης προσέφερε λόγου χάρη το έργο του Σόμπαρτ Der Proletariase Socialismus δια της αποκαλύψεως της ιστορικής προελεύσεως των συστατικών στοιχείων του μαρξισμού, δια της λογικής αναλύσεως των εσωτερικών του μαρξισμού συνεπειών και των αντιφάσεων και δια της ψυχολογικής αναλύσεως του παντός είδους προλεταριάτου και της προλεταριακής ιδεολογίας, αξιολογίας δηλαδή, με αντίστροφον την μαρξιστική αξιολογία. Τέλος, εις το προκείμενο θέμα προτίθεται η περιμάζης θεωρία του Λένιν ως αυτή εξάγεται εκ των έργων του
Παρόλη την σύγχυση αυτής της πολιτικής σκοπιμότητας και εξαιρετικής αξίας μελέτη του Γκάγκερ, περί ιών λαμβάνει η παρούσα μελέτη, τις οποίες πάσε εφαρμογή ανήκουν στον υποφαινόμενο και εν τη οποία έλαβαν υπόψη την προσωπική μου πείραν εν Γερμανία κατά την ταραχώδη εποχή του 1920-23. Θεωρώ επίσης καθήκον μου να αναφέρω και την επιρροήν ειν ίσκησεν επί της παρούσης μελέτης και η ατομική ψυχολογία του Άλφρεντ Άντλερ δια της θεωρίας αυτού περί του συμπλέγματος κατωτερότητας, θεωρίας κοινωνιολογικός γονιμοτάτης, ως ελπίζω να αποδειχτεί και εν τη παρούση μελέτη καθόλου μεν, ιδιαιτέρως δέει στο πρόβλημα του resentment. Και η θεωρία αυτή εξέρχεται δια της αυτής σειράς Σοπενχάουερ, Νίτσε, ιδία δε δια του τελευταίου συντονίζεται δε πλήρως εντάφθα με τον Κούμπλοβιτς, τον Οπενχάιμερ, τον Σόμπαρτ και τον Γκάγκερ. Η ψυχολογία του αρνητισμού. Πριν ή προβόμενη εις ανάλυση του κοινωνικού σχήματος της μάχης του αντικειμενικού σώματος ως του συμπλέγματος, δηλαδή των κοινωνικών νόμων ή την εσδιέπουν αυτήν, δέω να αναχωρήσουμε εκ της αναλύσεως του ψυχολογικού αυτής κόσμου ως ούτως σχηματίζεται κατά αναγκαίαν βεβαίως και αναπότρεπτον αντανάκλαση της κοινωνικής θέσεως αυτής ως αντικειμενικού σώματος, αλλά επί τη βάση και εν συναρτήσει προς τα συνειδικάς αντιδράσεις του φυσικώς δεδομένου ψυχολογικού μηχανισμού του ανθρώπου έναντι του κοινωνικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού σχηματισμού εις το οποίο ούτως ανήκει. Ο ψυχολογικός κόσμος της μάζης ως ιδιαίτερου κοινωνικού σχηματισμού των κυβερνωμένων είναι προγραμματισμένος απολύτως εκ του κοινωνικού περιβάλλοντος αυτής και είναι επιστημονικός συλληπτός μόνον δια της κοινωνιολογίας. Ψυχολογικός δυνάμεθα να συλλάβομεν μόνον την ανάλυση των ψυχικών περιεχομένων, όχι όμως και την κοινωνική προέλευση αυτών. Ο επιστημονικός συνειρμός των δύο τούτων θεμάτων αποτελεί το αντικείμενο της κοινωνικής ψυχολογίας. Εις ταύτην ανήκει η προκείμενη ανάλυση του resentiment, του αρνητισμού δηλαδή. Ότι το ορμέμφιτον της υπεροχής αποτελεί γενικών κίνητρων του κοινωνικού ατόμου ανεξαρτήτως της κοινωνικής θέσεως της ομάδος του ως κυβερνώσεις ή ως κυβερνωμένης, τούτο επαρκώς ήδη εν της προηγουμένης διεφωτίσθη. Ότι συνεπώς η μεν ελευθέρα ανάπτυξη αυτού δημιουργεί στην ομάδα των κυβερνώντων ορισμένη ομαδική ψυχολογία, την κυριαρχική, είναι εξίσου ευνόητον όσον ευνόητον είναι ότι αντιθέτως η παρεμπόδιση της αναπτύξεως του ορμεμφίτου, δηλαδή τούτου στην ομάδα των κυβερνωμένων, δεν είναι δυνατόν να μείνει άνευ αποτελέσματος, διότι τούτο θα εσήμενε την κατάργηση πάσης νομοτελείας, αλλά ότι κατά των αυτών νόμων οδηγεί αναγκαίως προς ορισμένας άλλας κινήσεις αυτού, διοχετευμένης της φυσικής ενέργειας προς άλλες κατευθύνσεις. Εκκινήσεις αυτέ αναγκαστικώς στρέφονται οπωσδήποτε κατά των εμποδίων τα οποία τίθενται στην ελευθέρα ανάπτυξη, εδέ κατευθύνσεις αυτών είναι συνεπώς αναποτρέπτως επαναστατικέ. Από τις απλής δυσφορίας μέχρι της κοινωνικής μειώσεως και του θανασίμου μίσους η κλίμαξ αυτής των αρνητικών συναισθημάτων διέπει την ψυχολογία της μάζης. Αποκλεισμένη εκ των θετικών ψυχικών συναισθημάτων και πολιτιστικών αξιών της κυρίαρχου ομάδος, της ικανοποιήσεως της υπεροχής, της αναπτύξεως των δημιουργικών συναισθημάτων του οικογενειακού και του κοινωνικού βίου, της ψυχικής ηρεμίας και καλλιεργίας, της πνευματικής συγκεντρώσεως εις τα οποία βασίζεται ο πολιτισμός, η μάζα ευρίσκεται απογυμνωμένη και αρνητική. Άντικρις, αντίθετος προς το καθεστώς. Η μάζα αποτελείται εις τον αρνητισμό της αυτών εκ πάντων κοινωνικού ανθρώπου, αδιακρίτως κοινωνικής τάξεως, ώστις εξ ιουδήποτε λόγου τον συμμερίζεται.
ο εξαθλειωμένος προλετάριος, ο φτωχός ευγενής, του οποίου τα κτήματα κατέσχεσε η μία τράπεζα, ή ο ευγενής εκείνος, ώστις αποκλείστη οπωσδήποτε εκ της κοινωνικής εμφανίσεως τη τάξεως του λόγου προσωπικών του ατελειών, η υπερβολική ζωτικότης, την οποία δεν ειδηνήθη να χρησιμοποιήσει εντός της τάξεώς του, κατά τον Μπακούνιν, ο πτωχεύσας αστός ή ο πλούσιος εκείνος αστός, του οποίου η είσοδος στα σαλόνια της καλής κοινωνίας αποκλείεται παρόλην την περιουσία του λόγω ελλείψεως ανατροφής ή άλλων σχετικών ατελειών, ο τύπος του παραγνωρισμένου μεγαλοφιούς κατά φαντασίαν ή εν τη πραγματικότητη, ο κοινωνικός απειθάρχητος μποέμ, είτε λόγω υπερβολικού πνεύματος, είτε λόγω ελλείψεως τούτου, είτε λόγω ασθενούς βουλήσεως, είτε λόγω κατωτέρας κοινωνικής καταγωγής, ανίκανος να συναναστρέφεται την άρχουσαν κοινωνική ομάδα και ακολούθως μη αναγνωριζόμενος ως ισότιμος υπ' αυτής, ο απελπισμένος μικροαστός, ο μονήρης διανοούμενος, ώστις είτε εξ υπερβολικού πνεύματος, είτε λόγω ατροφίας του βουλητικού του κόσμου, αδυνατεί να παρακολουθήσει την άρχουσαν κοινωνική ομάδα και να εισέλθει εις αυτήν, ο μικρός υπάλληλος, εις τον οποίον ο προϊστάμενος φαίνεται προσωπικός εχθρός, παρά του οποίου δέχεται καθημερινώς ψυχικάς μειώσεις, είτε διότι παρόλην την άψογη αυτού περιβολή παρέρχεται εν τούτης παρατήρητος λόγω της μικράς θελήσεώς του, ο ανώτερος ή ανώτατος υπάλληλος, τον οποίον ο μεγαλοβιομήχανος ή ο τραπεζίτης μεταχειρίζεται ως υφιστάμενον, ο ανίκανος συντάκτης μιας εφημερίδας, ώστις διαρκώς ακούει ότι οδηγεί τους αναγνώστας του εις τον Μορφέαν, ή ο ικανός και γλίσχρος αμοιβόμενος ή μη αναγνωριζόμενος ο στήρος λόγιος, ώστις ανίκανος προς ίδιαν παραγωγήν γράφει πάντοτε επί των γραφωμένων των άλλων, τους οποίους μισεί θανασίμως, ή ο ταλαντούχος λογοτέχνης, του οποίου επιμόνως και συστηματικός παρασιωπάται ή υποτιμάται το έργον, ο εκπαιδευτικός, ώστις αναχωρών από τις αξιώσεως να αναγνωριστεί ως ο πνευματικός ποδηγέτης του έθνους, ευρίσκεται προπαγεράς αδιαφορίας ή ηρωνικής διαθέσεως ή υποτιμητικής μεταχειρήσεως ή χαρακτηρίζεται ως αγράμματος και άξεστος χειρόναξ, ο αποτυχημένος ελεύθεος επαγγελματίας, ο φυσικός δυσιδής ή αποτυγχάνων εις την κατάκτηση του θύλεως, ο φυσικός βλάξ τέλος, ώστις εκ ιουδήποτε άλλου καθεστώτος προσδοκά καλύτεραν θέσιν της ειν ήδη κατέχει, ή ο φυσικός ευφυής, του οποίου το κριτικό πνεύμα υπερβαίνει παν κοινωνικών πρόσχημα εις τρόπον ώστε η εισδοχή αυτού εις την άρχουσαν ομάδα καθίσταται εις άκρον επικινδύνος, εξαιρούνται του τύπου τούτου οι μεγαλοφυείς, ήτινες βασικώς ανήκουν μεν εις την κατηγορία ταύτην, αλλά ήτινες είναι αδύνατον να ανήκουν εις την μάζαν. Ο Μάντελβιλ, Όσκαρ Γουάιλντ, Μάρξ και πλήστοι άλλοι, οι περισσότεροι των μεγαλοφυείων. Πάντα ταύτα τα κοινωνικά άτομα και όλα τα άλλα της αυτής κατηγορίας αποτελούν την μάζαν. Ότι το φαινόμενο μάζα είναι φαινόμενο ετερογενές φαίνεται εκ πρώτης όψεως εκ της ποικιλίας των κοινωνικών τύπων ή την εσαπαρτίζουν αυτήν. Θα είδομε ένα λαχού ότι πρόκειται περί φαινομενικής και κοινωνιολογικός ασημάντου ετερογένειας. Τι όμως κοινών συνδέει τα διάφορα τα αυτά άτομα? Ο αρνητισμός, η επαναστατική διάθεση σε αυτόν είναι προφανής. Αιτία του αρνητισμού και της επαναστατικής ταύτης διαθέσεως είναι επίσης κοινέ. Η παρεμπόδιση της ελευθερίας αναπτύξεως του ορμεφίτου της υπεροχής πρώτον, η φυσική κατωτερό της ορισμένων κοινωνικών ατόμων εις τον αγώνα της υπεροχής δεύτερον. Ότι δύο αυτέ αιτία έχουν κοινή την βάση, το ορμέμφιτον της υπεροχής είναι λίαν μεταξύ των διάφοροι, είναι φανερόν ότι είναι λίαν μεταξύ των διάφοροι, είναι φανερόν, διότι η μεν πρώτη είναι η αιτία της επαναστατικότητος των φυσικών ζωτικών δυνάμεων, των οποίων η φυσική και αντίστοιχος
ούτως υπήν δικαία υπεροχή τεχνητός παρεμποδίζεται. Η δε Δευτέρα είναι η αιτία της επαναστατικότητας των φυσικών κατωτέρων εις ζωτικότητα στοιχείων, των οποίων η υπεροχή δεν ανταποκρίνεται παρά εις ευσεβή αυτών πόθων και δεν υπάρχει παρά εις την φαντασία αυτών, όσπερ κατακολουθίαν σημαίνει και την φυσικήν αδυναμίαν προς έμπρακτον επιβολήν της ανυπάρκτου ταύτης υπεροχής. Συμπέρασμα κοινωνιολογικός σπουδαιότατον. Εάν αναλύσουμε ψυχολογικώς το σύμπλεγμα μίσος εις άτομων μιας ζωτικής ανερχομένης ομάδος, της οποίας η άνοδος παρεμποδίζεται, και ταυτοχρόνως εις άτομων άλλης κοινωνικής ομάδος, της οποίας η άνοδος επίσης παρεμποδίζεται, αλλά ή της και ουδεμίαν φυσικήν ζωτικότητα προς άνοδον έχει και ούτως υπήν ουδέν δικαίωμα, διότι δεν δύναται να επιβάλλει την ανοδόν της, το ψυχολογικό συμπέρασμα της ψυχολογικής ταύτης αναλύσεως θα είναι, παρόλα σε αυτάς τας διαφοράς, διαμφότερα τα αντίθετα άτομα, το αυτό. Μίσος ψυχολογικό είναι μίσος, ανεξαρτήτως ατόμων και γενουσιουργών αιτίων αυτού. Τόσο όμως τα κοινωνικά γενεσιουργά αίτια των δύο μορφών του μίσους είναι τα ίδια αυτά άτομα, όσο και τα κοινωνικά, αποτελέσματα αυτού είναι όλος διάφορα. Διότι η μεν ομάς του πρώτου ατόμου θα ανατρέψει την κρατούσαν ομάδα καθής στρέφεται, εάν αποδειχτεί ζωτικότερα αυτής, ενώ αντιθέτως η ομάς του δευτέρου ατόμου ουδέποτε θα έλθει στην αρχή ή ασδήποτε συνθήκας. Εξού έπονται κατά ανάγκη ορισμένα συμπεράσματα, ότι εάν η τελευταία αυτή ομάς έλθει στην εξουσία θα διαλύσει το κράτος, εάν δε λάβει μέρος ως ουραγός εις μίαν επανάσταση της πρώτης ομάδας προς κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, θα αποκλειστεί με ταυτήν από του κράτους υπό της αυτής κοινωνικής ομάδος εις ειν εχρησίμευσεν ως ουραγός, διότι η ανελθούσα αυτή κοινωνική ομάς κατέλαβε το κράτος για να κυριαρχήσει και όχι για να το διαλύσει. Εκ τούτου έπεται ότι διασπούνται δύο επαναστατικότητες. Α. Η επαναστατικότητα του κοινωνικού σχηματισμού ισχυρού, του οποίου η άνοδος παρεμποδίζεται υπό της κρατούσης ομάδος, όπως αποτραπεί η άνοδος αυτής και η αντικατάσταση αυτής εις το κράτος υπό της ανερχομένης επαναστατικής ομάδος, ταύτη λόγου χάρη η αστική τάξη προς την Γαλλική Επανάσταση ή το οργανωμένων προλετάριων κατά την Μπολσελβική, το κοινωνικό τούτων σχηματισμών ονομάζομεν ομάδα. Β. Η επαναστατικότητα ενός κοινωνικού σχηματισμού αρνητικού, του οποίου η άνοδος παρεμποδίζεται υπό της κρατούσης ομάδας, όπως αποτραπεί η ανατροπή αυτής και η διάλυση του κράτους, τιούτος λόγου χάρη κοινωνικός σχηματισμός η sans culotte, ο όχλος της Γαλλικής Επαναστάσεως και το εξαθλειωμένο προλετάριον, εμάζε, της Μπολσεβικικής. Το κοινωνικό τούτο σχηματισμό ονομάζομαι μάζαν. Η μάζα αποκλείεται πάντοτε από του κράτους υπό πάσης ομάδας καταλαμβανούσης την πολιτική εξουσία, εις την οποία ομάδα ή μάζα κατά την προεπαναστατική και επαναστατική φάση χρησιμεύει πάντοτε ως ουραγός. Τούτο ακριβώς συνιστά την νομοτελειακή αυτής συνέπεια ή της υποκοινωνικής νομοτέλειας αυστηρώς καθιερωμένη θέση της μάζης εις των κοινωνικών διαφορμισμών. Το σύνολο των αρνητικών συναισθημάτων, παθών, της μάζης έναντι του καθεστώτος, εκ της κοινωνικής αυτής μειώσεως, το προκύπτον εκ της αδυναμίας αυτής προς υπεροχή, ονομάζομεν resentiment, αρνητισμό. Τυπικέ εκδηλώσεις του resentment εις ορισμένων τι άτομων εις ορισμένη στιγμή παρατηρούνται, ενώ καθημέραν κοινωνικό βίο ούτω λόγω χάρη όταν το άτομο προσπαθεί διαλόγω να μειώσει την αξία ή την επιτυχία άλλου ατόμου, του οποίου η αξία ή η επιτυχία είναι γεγονός και προφανής διαπάνταν άλλον άνθρωπο στερουμένων του αρνητισμού. Τρόπος μειώσεως είναι και υπό το πρόσχημα του ενδιαφέροντος
παροχή στο δεύτερο άτομο συμβουλών, όπως επιτύχει αυτό το οποίο ήδη κατέχει. Ή η ελεηνολογία και ο κακομοιρισμός ώστις απευθύνεται προς το άλλο άτομο υπό του ατόμου του κατεχομένου του αρνητισμού. Το τελευταίο τούτο εκφράζει λόγου χάρη περί του άλλου την ακόλουθον κρίση. Καλός ο δυστυχής, αλλά δεν κατόρθωσε κλπ. Κλπ. Χαρακτηριστικά είναι δύο αντίθετα αρνητισμού εκφραζομένα υπό των δύο διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Ο διανοούμενος περί του αστού, πλούσιος αλλά αμόρφωτος. Ο αστός περί του διανοουμένου, μορφωμένος αλλά πτωχός. Ο προλετάριος περί εμφωτέρων, εκμεταλλευτής ο δεύτερος, λακές της κεφαλαιοκρατίας ο πρώτος. Βάσεις η κατοχύρωση των υποκειμενικών προσωπικών αξιών και η προβολή αυτών επί του άλλου ατόμου, δια το οποίο δεν ισχύουν αυτέ οι αξίες, ως να εθεώρει τούτο αυτάς ως αξίες και να μην κατόρθωσε την κτήση των. Αντικειμενικός σκοπός η μείωση του άλλου ατόμου. Δια του τρόπου αυτού, το υπό του αρνητισμού κατεχόμενον άτομο θεωρεί την υπό του άλλου κατεχόμενη αξία ως μη κατεχόμενη και παρέχει εις εαυτόν την ψευδή ικανοποίηση ότι μόνο το άλλο άτομο ευρίσκεται μεθ' αυτού εις την αυτήν μοίραν, μη δυνάμενον να φτάσει εις το επίπεδο αυτού, καταβιβάζει αυτό εις το ίδιον αυτού επίπεδον. Η τύφλωση υπό του αρνητισμού κατεχομένου ανθρώπου, ατόμου, είναι ταύτη ώστε τούτο δεν εννοεί ότι η τι αυτή ψυχική στάσης είναι δια των ψυχολόγων το πανηγυρικό σύμπτωμα της αδυναμίας του. Συγγνώμη. Δια τούτο στερείται και αξιοπρεπίας. Το άτομο τούτο είναι, ως τα είδαμε κατωτέρω, ο υποκειμενικός προλετάριος. Και εφόσον μεν το υπό του αρνητισμού κατεχομένων άτομο ο υποκειμενικός προλετάριος πλέει εις τι αυτάς ψευδαισθήσεις, εκ των οποίων αποτελείται και το πλείστον μέρος του ψυχικού του κόσμου, είναι παθητικόν. Αυτή στιγμή όμως εισέλθει εις την συνείδηση του η πραγματική ανισότης και η πραγματική του θέσης αντί της ποθούμενης τι αυτής ή της παρουσιάζεται μέχρι τούδε εις αυτό ψευδαισθητικός ως πραγματικό της. Από την στιγμή αυτής το υπό του αρνητισμού κατεχόμενων άτομων είναι επαναστατικό και ανήκει στην επαναστατική μάζα, αλλά ο αρνητισμός εξακολουθεί. Από τη στιγμή καθήν θα σχηματιστεί η μάζα ή πρώτου σχηματισμού αυτής, ο αρνητισμός αυτής συστηματοποιείται και καλλιεργείται εις αυτήν συστηματικώς υπό την μορφή θεωριών κατασκευαζομένων υπό της ηγέτιδος της μάζης επαναστατικής ομάδας εις την ανατρεπτική της οποίας δράση η μάζα είναι ο εκτελεστής. Εθεωρία αυτή συνίστανται εις την συστηματική υποτίμηση των κυριαρχουσών αξιών του εκάστοτε καθεστώτος. Ούτω λόγου χάρη όταν η ηγέτης ομάδας όταν η ηγέτης ομάς της αστικής τάξεως κατά την Γαλλική Επανάσταση εκήρυσε εις τους ξυπόλυτους ότι είναι ίση με τους ευγενείς, διότι ο λόγος εδόθη εις όλους τους ανθρώπους εξίσου, αλλά και ηθικώς ανώτεροι των ευγενών, αφού ήσαν κατά πάντα τα άλλα κατώτεροι αυτών, ή όταν ο προλεταριακός σοσιαλισμός κηρύσσει τους αστούς ως απλούς χυδαίους εκμεταλλευτάς,
παρασιωπών ολόκληρων των αστικών πολιτισμών και αποφεύγουν να δώσει λόγον επί του νόμου της ανισότητος τους δε προλετάριους ως εφοδιασμένους με την ιστορική αποστολή, όπως ελευθερώσουν την ανθρωπότητα από των φυσικών νόμων. Ότι βεβαίως εθεωρίε αυτε ουδεμίαν σχέση να έχουν ούτε με την κοινωνική πραγματικότητα συνολικώς λαμβανωμένην, ούτε κατακολουθίαν και με την κοινωνιολογική επιστήμη, ή της υποχρεούται επί ποινή χρεοκοπίας να εξηγήσει και να καλύψει τελείως την πραγματικότητα αυτήν. Τούτο αποδεικνύεται ότι και εκ του ουδέποτε εφηρμόστησαν εκ του σκοπού των οποίων επιδιώκουν, όπως χρησιμεύσουν προς την άνοδο μιας κοινωνικής ομάδας επικεφαλής της μάζης εις την αρχήν. Οι σχέσεις της ηγέτητος επαναστατικής ομάδος προς το όργανο αυτής την επαναστατική μάζα είναι το ζήτημα του αρνητισμού. Δεν είναι σχέσεις ομάδας μη κατεχομένης υπό του αρνητισμού προς μάζαν κατεχομένης υπό αυτού. Υπό του αρνητισμού κατέχεται και αυτή η επαναστατική ανερχόμενη κοινωνική ομάς. Ολόκληρο το μίσος της αστικής τάξεως κατά των ευγενών εβασίζεται ακριβώς στην συστηματική εκ μέρους των τελευταίων τούτων υποτίμησή της. Η αντίληψη των ευγενών ότι οι αστεί ήσαν κατώτερα όντα, εργαζόμενα εις τα σπεζάς ασχολίες της ζωής και αποταμιεύοντα χρήματα, αγνοούντα τα υποτικάς περιτιμής και ζωής αρχάς και υλικός μόνα διεπόμενα, ο ακόλουθος αποκλεισμός αυτών της κοινωνίας οδήγησαν ακριβώς στον αρνητισμό της αστικής τάξεως ή της εκήρυξεν εις αρετάς τας ιδιότητας εκείνας ακριβώς τας οποίας υπετίμα η άρχουσα τάξη των ευγενών. Ούτως οι αστεί απέκτησαν έφνης κατά τας θεωρίας των όλας συλλήβδην τας καλάς ανθρωπίνας ιδιότητας τας οποίας επειδή δεν ήτο δυνατόν να αποκτήσουν ως ευγενείς απέκτησαν ως πολίτε κατά αυτόν τον λόγο καθόν εις όλα τα προϊόντα υπάρχουν αντικατάστατα παραλλήλως δε των μαργαριτών υπάρχουν και οι ψευδείς μαργαρίτε και παραπλεύρος του αργύρου και ο ψευδάργυρος. Ο αστός απέκτησε νέες αξίες των ορθών λόγων, των ρευστών κεφάλαιων, την γενική ψηφοφορία, την γενική φορολογία και την γενική στρατιωτική υποχρέωση, ανοίγαγε αντί του περιττού την χρησιμότητα ως είπα την αξία της ζωής, αντί της υποτικής τιμής το δόγμα οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και αντί της μονομαχίας επί του πεδίου της τιμής των ανταγωνισμών επί του επίπεδου του κόστους. Περιττό να τονιστεί ότι εθεωρίε του αστού ήσαν δήθεν επιστημονικέ, γενικώς ισχύουν και αιώνιοι όσων ακριβώς σήμεραν εθεωρίε του προλεδαριάτου. Πολλά των αξιών αυτών εκκληρονόμησεν ως επαναστατικών έβλημαν ο προλετάριος, τον οποίον ο αστός ευθύς αμέσως απέκλεισεν ως μάζαν εκ της εξουσίας. Ο προλετάριος έδωκεν σε αυτόν και ούτως τας αξίες της εργατικότητας και της απολύτου χρησιμότητος, ως δημιουργός της υπεραξίας και εργάτης των μέσων παραγωγής. Απαιτεί δε δυνάμει του αυτού δόγματος, οι καλοί φίλοι, οι λογαριασμοί κτλ. Την εις αυτόν απόδοση της υπεραξίας και άλλων τινών. Απογυμνωμένος όμως και πολλών αστικών αξιών του αστικού πολιτισμού, των δογμάτων περί νομικής ισότητος, της γενικής ψηφοφορίας, φορολογίας και στρατιωτικής υποχρεώσεως, άτι να αισθάνεται ως στρεφόμενα εναντίον του, δημιούργησε νέας αξίας. Την ιστορική αποστολή προς την τελική πλέον κατάργηση των τάξεων και απελευθέρωση της ανθρωπότητος δια του γνωστού από του Έγγελς πηδήματος από του κράτους της αναγκαιότητας εις το κράτος της ελευθερίας. Ούτω το οργανωμένο προλετάριον ως ηγέτης επαναστατική ομάς επικεφαλής της συγχρόνου μάζης των καπιταλιστικών μεγαλοπόλεων επιθυμεί να καταλάβει την εξουσία. Το προλεταριάτον, το οποίο ως τετάρτη τάξη ή το ολόκληρον κατά την αστική επαναστατική μάζα
υπέστη έκτοτε τον νόμο του διαφορισμού, λόγω του οποίου εξεπίδησεν εξ αυτού οι ηγέτης επαναστατική ομάς του οργανωμένου προλεταριάτου. Τον διαφορισμόν αυτόν προείδηκε και κήρυξε οσονδήποτε και αν υπατήθη εις ορισμένας προβλέψεις του ο Μάρξ δια του κοσμοϊστορικού δόγματος προλετάριοι όλων, όλου του κόσμου ενωθείτε, του τέστην οργανωθείτε. Και η θεωρία αυτή γνωστή υπό τον τραγέλαφον του διαλεκτικού υλισμού είναι βεβαίως εξίσου επιστημονική και εξίσου μετριόφρον ως γενική κοινωνιολογία. Υπό την επιστημονικότητα αυτή βράζει το μίσος των αποκλήρων, βοά ο αρνητισμός των οποίων διαψεύδει πάσα αντικειμενικότητα. Αντικειμενικότης από τις απόψεις της κοινωνιολογικής επιστήμης υπάρχει στην θεωρία της επαναστατικής ομάδας ακριβώς τόση όση και η πραγματική δύναμη αυτής. Στην διάγνωση όμως για την οργάνωση της πραγματικής της δυνάμεως διαφέρει η ομάδα από την μάζα. Η ομάδα επέχει θέση στρατηγίου, η μάζα επέχει θέση στρατού. Θεωρία ισχυρών επαναστατικών ομάδων έτοιμες καταλαμβάνουν την πολιτική εξουσία επεκράτησαν, διότι επεκράτησαν οι ομάδες των οποίων εξεπροσώπουν την φυσική ζωτικότητα ανεξαρτήτως πάσας βουλήσεως των ανθρώπων και πάσης επιρροής των θεωριών. Αλλά το γεγονός ότι θεωρία αυτή δεν δύναται να παίξουν ρόλο κοινωνιολογικής επιστήμης, το γεγονός ότι αυτοί δεν δύναται να καλύψουν ολόκληρη την έκταση και τον διαφορισμό της κοινωνικής πραγματικότητας αποδεικνύεται εκ του ότι μόλις η επαναστατική ομάς ανέλθει στην αρχή, η θεωρία της πάβει ισχύουσα έναντι της μάζης την οποία χρησιμοποιήσε για την ανωδό της. Ο αρνητισμός της μάζης είναι το φυσικό επακόλουθο συστηματοποιούμενων εκ νέου και εις νέα θεωρία υπό της νέα σχηματιζομένης επαναστατικής κοινωνικής ομάδας και προς αυτόν τον σκοπόν δια των αυτών αιώνιων κύκλων των ομάδων και των ομαδικών θεωριών ιδεολογιών. Η διαπίστωση και η επιστημονική πραγμάτευση ακριβώς του κύκλου τούτου αποτελεί το αντικείμενο της κοινωνιολογικής επιστήμης. Η έννοια της μάζης. Εάν η μάζα είναι κοινωνικός σχηματισμός παίζων οριζομένων ρόλων εν την κοινωνική δυναμική και παρόλην την πρώτης όψεως ασάφιαν αυτού νομοτελές φαινόμενων, τότε λογικώς πληρεί τας ακόλουθας προϋποθέσεις. Διακρίνεται σαφώς από τις έννοιες του πλήθους, του όχλου, του κοινού ή των μαζών εις πληθυντικών. Αποτελεί σχηματισμών αντικειμενικών, εκδηλούμενων ομοιομόρφως και τυπικώς εις κοινωνικών σώμα. Γ. Κατέχει ορισμένη θέση εις το κοινωνικών διαφορισμών, επακριβώς καθορίζουσαν την λειτουργία αυτής εν το κοινωνικό μηχανισμό, κατά τρόπον αποκλείοντα λογικάς αντιφάσεις. Ότι η μάζα πληρεί πράγματι τα ως άνω προϋποθέσεις θα αποδειχθεί εν της επομένης. Α. Αν λάβουμε ως παράδειγμα αριθμών την απροσώπων ήτινες καθήν ώραν εξπά η βροχή ανοίγουν τα σομβρέλα στα αυτομάτως ταυτοχρόνως ως δια της συνεννοήσεως παρατηρούμε εις το φαινόμενο τούτο τρία τινά. Πρώτον, ότι πρόκειται περί πλειάδος ανθρώπων. Δεύτερον, ότι οι άνθρωποι ούτε προβαίνουν εις αυτήν την πράξη εκ της αυτής αιτίας προς αυτών σκοπών αυτομάτως και ταυτοχρόνως. Τρίτον, ότι ουδεμία συνεννόησης μεταξύ των υπάρχει, ουδάλλος κοινός της αισθηματικός δεσμός, αλέκαστος εξ αυτών ενεργεί ως άτομον διατηρών πλήρως την ατομικότητά του. Το φαινόμενο τούτο δεν είναι μάζα, λόγω του τρίτου χαρακτηριστικού. Το αυτό παρατηρούμε εις των πανικών ή εις οποιονδήποτε άρθρηση ανθρώπων εις των οποίων απλώς εις οποιοδήποτε απλούν άθροισμα αυτών. Το άθροισμα διακρίνεται δια των ως άνω χαρακτηριστικών από τις μάζες. Η μάζα είναι άθροισμα, αλλά και κάτι πλέον αυτού. Στην μάζα το άθροισμα είναι η αιστεία της δυναμικότητάς της, το έδαφος της, όχι όμως και η δυναμικότητα της αυτό καθεαυτό. Δύναται να υπάρξει άθροισμα χωρίς να είναι μάζα.
δύναται να υπάρξει μάζα χωρίς να είναι άθροισμα. Δεν δύναται όμως να υπάρξει μάζα ή της να είναι απλώς και μόνο άθροισμα. Το άθροισμα δύναται να είναι συνάρθρησης, συγκέντρωσης, πλήθος ή πλήθη, κοινών, μάζε, εις των πληθυντικών. Η όχλος ουδέν εκ των φαινομένων τούτων, των οποίων η σημασία συναρτάται εκ της τρεχούσης ενίας, την οποία το τρέχον λεξιλόγιον δίδει εις αυτά, είναι μάζα. Ουδέν επίσης εξ αυτών έχει αυτό καθεαυτό ως άθροισμα κοινωνιολογική σημασία, διότι ουδέν άθροισμα ως τούτο προκαλεί κοινωνικάς πράξεις, κοινωνικάς συνεπίας ή εκτελεί στατιστική την κοινωνική λειτουργία άνευ της δυνάμεως δια της οποίας τούτο θα χρησιμεύσει ως αιστεία. Και μόνο καθ' αντίθεση ακριβώς προς το ούτω προσδιοριζόμενον απλούν άθροισμα είναι κοινωνικός παράγων και έχει κοινωνιολογική σημασία η μάζα. Β. Τούτο ακριβώς όμως το άθροισμα ανθρώπων, το οποίο θα εχρησιμεύσει ως αιστεία της δυνάμεως ή της θα μεταβάλει αυτό εις μάζαν, αποδεικνύει δια της πραγματικής αυτής κοινωνικής υπάρξεως των αντικειμενικών χαρακτήρων της μάζης. Η μάζα ως άθροισμα είναι κοινωνικό σώμα, δεν είναι ιδεολογία, έθιμον ή θεσμός. Είναι άλλο πράγμα. Πράγμα εις ίσον βαθμών, καθώς η ομάς, η αποτελουμένη εκ πραγματικών και ενσαρκωμένων ανθρώπων. Αλλά εάν δια της υπάρξεως της αιστείας της μάζης του αθροίσματος αποδειχθεί η ύπαρξη κοινωνικού τεινός σώματος, με τούτο δεν απεδειχθεί ακόμα ότι το σώμα τούτο δεν είναι λόγου χάρη ομάς, αλλά κάτι διάφορον. Εκείνο λοιπόν το οποίο καθορίζει το αντικειμενικό χαρακτήρα της μάζης ή το ότι αυτή είναι ιδιαίτερος κοινωνικός σχηματισμός εν διακρίση προς όλους τους λοιπούς, δεν είναι μόνο το άθροισμα, αλλά είναι η όλος ιδιαίτερα ποιότης της συνθέσεως της δυναμικότητας αυτής. Ας συγκρίνουμε αυτήν την ομάδα ή στην ομάδα πιστοποιούνται τα εξής χαρακτηριστικά. 1. Πλειάς ανθρώπων. 2. Οι άνθρωποι ούτοι προβαίνουν εις την αυτήν πράξην εκ της αυτής αιτίας προς τον αυτόν σκοπόν ταυτοχρόνως, όχι αυτομάτως. 3. Κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με ταυτότητα συμφερόντων εκφραζομένων ατομικώς. Το άτομο δύναται να προσχωρήσει ή να αποχωρήσει της ομάδας με τα πάσαν συμφέρουσαν σκέψην. Εις την μάζαν πιστοποιούνται 1. Πλειάς ανθρώπων. 2. Οι άνθρωποι ούτοι προβαίνουν εις την αυτήν πράξην εκ της αυτής αιτίας και προς τον αυτόν σκοπόν και αυτομάτως, άνευ υπολογιζόμενη σκοπιμότητος. 3. Άνευ ουδεμίας προηγούμενης συνεννοήσεως, άνευ επιγνώσεως συμφερόντων και με πλήρη καταποντισμόν του ατόμου. Ούτως η μάζα είναι τι ενιαίων άνευ ουδεμίας διακρίσεως των ατόμων, φορεύς, της δυναμικής ενέργειας ή της εδρεύει στην ύλην, το άθροισμα. Αυτή ταύτην και δεν μεταδίδεται εις αυτήν την έξωθεν, κατά την έννοια της φυσικής περιφυσικής μάζης ως ύλης περιλαμβάνουσης ποσότητα αυτοδυνάμου δυναμικής ενεργείας, την έννοια ταύτην ως τελευταίαν κατάκτησην κοινωνιολογίας δια την αποσαφήνιση του δυσχερεστάτου προβλήματος διερχόμεθα με το του Γκάγκερ, ως της κρίνων των Σομπάρτ ορθότατα γράφει ότι το αποφασιστικό της μάζης δεν είναι το πλήθος των μονάδων εξών αυτή απαρτίζεται, αλλά η δυναμική ποιότης του όλου. Ότι καθώς και τα λοιπά κοινωνικά φαινόμενα, ούτω και η μάζα δεν ή το δυνατόν να αφίσταται των φυσικοκοινωνικών νόμων ή το ήδη γνωστών από τον Γκούμπλοβιτς. Αλλά η τιάφθη ως ανωτέρω διασάφισης της ενίας της μάζης υπό τον Γκάγκερ επαληθεύεται υπό της κοινωνικής πραγματικότητας, καλύπτει αυτήν πλήρως και καθιστά δυνατήν την κοινωνική τοποθέτηση της μάζης εν το κοινωνικό διαφορισμό, τερματίζουσα την σχετική σύγχυση ή της επιπολέως εφαίνεται ενισχύουσα την κατά την κοινωνική, της κοινωνικής νομοτελείας κοινωνιολογική κατεύθυνση. Μόνο ως ενιαία δύναμης
ανεξαρτήτως ατόμων και με πλήρη συγχώνευση αυτών εις εν αιών όλων. Είναι νοητή η έννοια της μάζης, δεδομένη στις θεραστείες ανομοιογένειας μεταξύ των ατόμων αυτής, τις οποίες εις την παράγραφον περί αρνητισμού επραγματεύθημεν. Αλλά ότι η τιά αυτή φαινομενικώς ετρεγενής μάζα υπάρχει, ότι ήδη υπάρχουσα πρέπει να γίνει νοητή, ότι νοητή γίνεται δια της συλλήψεως της αληθούς αυτής έννοιας και νομοτελείας, περί πάντων τούτων δεν δύναται να υπάρξει συζήτηση. Γάμα. Αλλά ακριβώς η πραγματική αυτή ανομοιογένεια μεταξύ των ατρόμων που απαρτίζουν την μάζαν προκαθορίζει τον αρνητικόν χαρακτήρα αυτής. Η μάζα καταστρέφει, δεν δημιουργεί, διότι μόνο ο αρνητισμός ή η έλλειψη θετικού τεινός κοινού σκοπού δύναται να καταστήσει δυνατή την ένωση ακριβέστερων, την συγχώνευση ανομίων ατόμων. Είδαμε όμως ότι ο ούτως αντικειμενικός προκύπτων αρνητισμός αφορών τη σύσταση της μάζης ως κοινωνικού σώματος συμπίπτει ακριβώς προς τον υποκειμενικό αρνητισμό δια του αρνητισμού ως δεδομένου. Υποκειμενικός ούτως δια του αρνητισμού και αντικειμενικός δια της συμπαγούς πρωτογόνου και τυφλής δυνάμεως αυτή σχηματίζεται, συγκρατείται και επιτίθεται η μάζα υπό την φυσικο-επιστημονική και κοινωνική έννοια. Εκ των δύο τούτων στοιχείων του αρνητισμού και της αντικειμενικής αρνητικής δυνάμεως εξηγείται και καθαρός επαναστατικός μόνο καταστροφικός χαρακτήρ αυτής, τι αυτής και οι θέσεις αυτής εν το κοινωνικό διαφορισμό ως φορέας της επαναστάσεως, εν το κοινωνικό μηχανισμό ως βάσης πάσης ως βάσεως πάσης εν τη εξουσία διαδοχής των κρατικών κοινωνικών ομάδων ως επαναστατικής δυνάμεως προς ανατροπήν αυτών υπό τον εκάστοτε επαναστατικών τιούτων. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.